Λοιπόν, πάμε αυτά και είχα να πω και πάμε και σε ένα άλλο θέμα που είναι αυτό που έχει σχέση με το προηγούμενο. Δηλαδή το εργοστάσιο. Έτσι. Που λέει ο κύριος Τρεπεκλής ότι δύο ομιλοί έχουν μείνει. Θα ανοιχτούν οι οικονομικές προσφορές. Θα διαγωνιστούν και έτσι ανοίγει ο δρόμος πολύ γρήγορα. Έτσι. Να υπογραφεί η σύμβαση, να γίνει αυτό το εργοστάσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Μπας και γλιτώσουμε από την καταστροφή. Αλλά αυτό, γιατί θα τρέξουν κάποιοι, γιατί αφού θα γίνει εργοστάσιο, ρε παιδιά, για κάτσε μισό λεπτό. Θα έχουν περάσει όμως 2-3 χρόνια. 30 εκατομμύρια μέσα. Ποιος θα πληρώσει. Ίσως και παραπάνω, γιατί ζητάνε αύξηση. Εκεί που παίρνουμε τα απορρίμματά μας, ζητάνε αύξηση. Λοιπόν, ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ, να έχουμε ετοιμάσει τις εξελίξεις και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή. Πάμε. Ένα βήμα πιο κοντά στην ανάδειξη αναδόχου για το έργο της κατασκευής του εργοστασίου απορριμμάτων της Κέρκυρας βρίσκεται ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής, στην διαγωνιστική διαδικασία έχουν μείνει δύο όμιλοι κατασκευαστικών εταιριών, έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους και αναμένεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Ο συνδυασμός των δύο θα αναδείξει τον ανάδοχο του έργου για το οποίο, όπως διαβεβαίωσε ο Περιφερειάρχης, υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μας, το έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα προχωράει και τα επόμενα 2,5 με 3 χρόνια θα έχουμε τη λειτουργία. Ήταν μια δέσμευση από την πρώτη στιγμή και προεκλογικά την οποία κατέθεσα. Με εμπιστεύτηκαν οι συμπολίτες μας γιατί γνωρίζουν ότι και στο παρελθόν αυτό το είχαμε κάνει πράξη. Είχαμε φτάσει στο ακριβώς αυτό σημερινό σημείο που ξεκινάω τη διαδικασία και από επιπόλαιες προσεγγίσεις γυρίσαμε 10 χρόνια να είμαστε στο ίδιο σημείο, να παίρνω τη σκυτάλη από εκεί που άφησα το 14 το συγκεκριμένο έργο, όμως ωστόσο αυτά τα 10 χρόνια στήχησαν πάρα πολλά χρήματα στους συμπολίτες μας, στους Κερκυραίους.